Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος Leader και της υλοποίησής του, η αναπτυξιακή εταιρεία Καβάλας ολοκλήρωσε το κομμάτι της διερεύνησης με τους τοπικούς επιχειρηματίες και επενδυτές, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το νέο πρόγραμμα. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε την πρόταση η οποία θα κατατεθεί αυτή τη φορά με τη μορφή προϋπολογισμών από την εταιρεία στο αρμόδιο Υπουργείο και από το οποίο θα περιμένουμε τη σχετική έγκριση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θέλει να εκφράσει την ικανοποίησή της για τη δουλειά την οποία έχει κάνει η εταιρεία. Ταυτοχρόνως πρέπει να πούμε ότι ακόμη και σήμερα καταθέσαμε κάποιες προτάσεις οι οποίες λειτουργούν προσθετικά στην πρόταση την οποία έχει διαμορφωθεί. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν και τα στελέχη της αναπτυξιακής εταιρείας Καβάλας. Ξεκινάει μια διαδικασία συνεργασίας με την περιφέρεια, η οποία θα είναι και η διαχειριστική αρχή, μέσω της οποίας για πρώτη φορά μετά από 4 περιόδους εφαρμογής θα υλοποιηθεί, δηλαδή η ουσία της υλοποίησης και της χρηματοδότησης του προγράμματος θα προκύπτει μέσα από το πρόγραμμα, από το ΠΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα χρειάζεται πέρα και πλέον του σχεδιασμού, θα χρειαστεί μια ουσιαστική συνεργασία η οποία θα θεωρώ ότι θα διευκολύνει και θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε πολλές αγκυλώσεις που είχαν να κάνουν με την υπηρεσία διαχείρισης του Κεντρικού Υπουργείου από την Αθήνα και με όλες τις άλλες περιοχές. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα διευκολύνει τα μέγιστα μέσω της μετακίνησης, αν θέλετε, της όρης διαχείρισης στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα από το πρόγραμμα Leader αναμένεται να δοθεί και στην αγροτική οικονομία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Καβάλας και συμμετέχει στη διαδικασία αυτή τη διαβούλευση, καταθέτοντας κάποιες προτάσεις ή παρατηρήσεις πάνω στη διαμόρφωση των δράσεων και των προγραμμάτων τα οποία τελικά θα διαμορφωθούν ώστε να εγκριθούν από το Υπουργείο Γεωργίας. Για λεπτομέρειες σχετικά ανέφερε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, καθώς και ο κύριος Κουρδάς. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Βέβαια, η συνεργασία δεν θα σταματήσει μόνο σε αυτές τις προτάσεις. Θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προτάσεων.